Κύριε Κατεριανάκη, μία ωραία εκδήλωση σήμερα στην Όλυνθο που ξεκίνησε από το Υπουργείο Παιδεία σε συνεργασία με την ΕΠΟ. Πείτε μα λίγα λόγια για την εκδήλωση και πώ είδατε την συμμετοχή των παιδιών. Ε, ήθελα να ευχαριστήσω για τη φιλοξενία εδώ την τη, τη τοπική την κοινότητα. Ε, ήταν πολύ ευχάριστο το γεγονός για μένα που ασχολούμαι με παιδάκια και και αναπτυξιακές ηλικίε και ήταν νομίζω το θέμα είχε μεγάλη ανταπόκριση αν και μικρά τα σε ηλικία είχαν εύστοχες ερωτήσεις. Σαν τότε ποδοσφαιριστής της Εθνικής και μέλος του θαύματος της Πορτογαλίας, τι είναι αυτό που πρέπει να δείξουμε στα παιδιά για να θυμηθούν, να γνωρίσουν μάλλον το τότε μεγάλο γεγονός. Να δούνε τώρα νομίζω αυτό μέσα από βίντεο, μέσα από, από μπαμπάδες, εμπειρίε, παππούδες, μόνο έτσι μπορεί να αναδειχθεί. Αλλά νομίζω είναι οι εμπειρίε ε... άμα ρωτήσατε τι πρέπει να, να διδα... τα παιδιά, νομίζω να δουν κάθε άθλημα, είτε μπάσκετ, είτε ποδόσφαιρο πηγαίνουν, να το βλέπουν επειδή είναι ομαδικό, σαν παρέα. Και όπως είπα και στα παιδιά, να βγάλουν έξω τον εγωισμό γιατί μόνος που λένε άμα πας, μόνος πας ψηλά, άμα πας παρέα, πας μακριά και τότε σε θυμούνται όλοι. Το πρόγραμμα Πάσα στα που διεξάγεται τώρα στην χώρα μας, πόσο σημαντικό είναι για τα παιδιά για να μάθουν το εφαγονίζεστε. Ε, παίζει μεγάλο ρόλο. Νομίζω κάτι πρέπει να γίνει να, να βγάλουμε τα παιδιά από τα σπίτια με τα ηλεκτρονικά, με τα τηλέφωνα, με τα... Facebook, Instagram, πρέπει να βγουν πάλι έξω, να παίξουν μπάλα, να, να παίξουν ποδόσφαιρο και επειδή ο, το ποδόσφαιρο είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας, ένα στοιχείο νομίζω, παίζει μεγάλο ρόλο και στη συνέχεια στο χτίσιμο των χαρακτήρων τους. Είναι αυτό που δεν θα ξεχάσετε ποτέ από το θαύμα της Πορτογαλίας. Ε, πολλά είναι, νομίζω η παρέα που έχουμε μέχρι και σήμερα. Έτσι πως πήγαμε, έτσι είμαστε μέχρι και σήμερα μετά από τόσα χρόνια. Δηλαδή ό,τι χρειαστεί ο καθένας ένα τηλέφωνο να πάρει, δηλαδή ανταποκρίνεται κατευθείαν. Ευχαριστώ πολύ.